Σε αυτή η συνάντησή μας σήμερα επιλέξαμε να είναι εδώ στον χώρο του Συλλόγου Οικογένειας, που η οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντική, αναπόσπαστο κομμάτι όλα τα χρόνια, τόσο στη στροφή που είναι για εφήβους και νεαρούς ενήλικες, όσο και σε όλα τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, φυσικά. Οπότε σήμερα είμαστε εδώ. Εγώ είμαι η κυρία Τσό Σκοδρογιάννη, είμαι υπεύθυνη του προγράμματος, είμαι 32 χρόνια στη στροφή. Και είναι μια ιστορία και για μένα και για το πρόγραμμα που συμπλήρωσε φέτος 21 Ιουνίου 36 χρόνια ζωής και δημιουργικής πορείας. Είναι εδώ μαζί μας και από το Σύλλογο Εργαζομένων που νομίζω ότι θα συστηθείτε και θα μιλήσετε φυσικά. Είναι μαζί μας και από την Ομοσπονδία οι γονείς και γονείς του προγράμματος Οικογένειας και του Συλλόγου Οικογένειας. Και εδώ βλέπετε έτσι λίγο τη νέα γενιά. Είναι από την Επανένταξη ο Άλεξ και ο Γιάννης και ο Νικόλας που είναι απόφυτος της στροφής. Οπότε λίγο είναι σημαντικό να ακουστεί και η φωνή δική τους και να ακούσετε κι εσείς και να έτσι λίγο κατανοήσετε πώς είναι το να έρχεται ένα νέο παιδί εδώ από στην ηλικία 13 με 21 που είναι τα ηλικιακά όρια της στροφής, να έρχεται και η οικογένειά του. Για πόσο όλο αυτό, όλη αυτή η πορεία μπορεί να γίνει και να βγάλει σε πάρα πολύ μεγάλο καλό, τόσο για τα παιδιά φυσικά, γιατί το πρόβλημα ξεκινάει στην εφηβεία. 13 με 15 είναι ο μέσος όρος ηλικίας ένδραξης της κρίσης, σύμφωνα με τα διαχρονικά στοιχεία του προγράμματος. Και για τις οικογένειές τους, που μιλάμε για τους γονείς, μιλάμε για τα αδέλφια, και σε κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να απουσιάζει η οικογένεια, είτε γιατί μπορεί οι γονείς να μην είναι στη ζωή, είτε για κάποιους λόγους να μην συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στην παρούσα φάση έχουμε και δύο σημαντικούς ανθρώπους για δύο παιδιά της κοινότητας που είναι οι γιαγιάδες τους. Άρα λοιπόν όλο εδώ μπορεί να υποστηριχθεί με τον καλύτερο τρόπο όλο το οικογενειακό περιβάλλον. Και έτσι λοιπόν με χαρά σας υποδεχόμαστε και σήμερα. Εδώ όπως βλέπετε, αν θα δείτε το δέντρο αυτό που είναι ζωγραφισμένο εδώ στους τοίχους, είναι έργο ζωγραφισμένο από τους γονείς. Έχουμε έτσι πολύ ωραίες και δημιουργικές ομάδες, όπως είναι και το εικαστικό εργαστήρι, με λέξεις που αντιπροσωπεύουν πολλά πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, για όλους εδώ, συναισθήματα. Δουλεύουμε με τις σχέσεις, τις ανθρώπινες, δουλεύουμε σε ομάδες, έτσι. Και κατά κύριο λόγο μπορεί η χρήση να είναι αυτό το πολύ επικίνδυνο, έτσι, σοβαρό ζήτημα που μπορεί να φέρει τους ανθρώπους εδώ, αλλά τελικά όταν η χρήση θα φύγει, θα αρχίσουν να βγαίνουν σημαντικά θέματα όλης της ζωής και άρα η θεραπεία θα έχει να κάνει με θέματα έτσι και θα αποκαθίστανται και οι σχέσεις στην οικογένεια που κυρίως όταν έρχονται εδώ οι άνθρωποι μπορεί να είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση με πολλές συγκρούσεις, ακόμη και με βία στην οικογένεια πολλές φορές. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι, νέα παιδιά μέσα από την... μέσα από τον νόμο, όταν κάποιος εισαγγελέας, ανακριτής ανηλίκων, μπορεί να έχει δώσει την εντολή να παρακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα, και αυτό είναι σίγουρα πολύ σημαντικό, και η πίεση της οικογένειας. Αυτοί είναι και οι δύο σημαντικοί έτσι, παράγοντες που λειτουργούν για να έρθουν οι έφηβοι, γιατί σε αυτή την ηλικία δεν είναι καθόλου εύκολο να πάρει κανείς την απόφαση και να πει «έχω πρόβλημα και άρα πηγαίνω σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα για να κάνω». Να ζητήσω βοήθεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε, όταν αυτό συμβαίνει και γίνεται, σημαίνει ότι έχουν ενεργοποιηθεί πολύ σημαντικές έτσι, πολύ παράγοντες σημαντικοί και το αποτέλεσμα και για την πορεία όλη θεωρώ ότι θα μπορούν να μιλήσουν πάρα πολύ καλά και τα ίδια τα παιδιά και οι γονείς και όλοι.